Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή την δεύτερη συνεδρίασή μας σκιάζει δυστυχώς η δοκιμασία του πρωτοφανούς καύσωνα και των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Είναι μια δοκιμασία σκληρή για τους πολίτες των πολλών περιοχών που πλήττονται, ιδίως της Ρόδου. Είναι μια δοκιμασία προφανώς για το φυσικό περιβάλλον, αλλά είναι μια μεγάλη δοκιμασία και για τον κρατικό μηχανισμό που επί πολλές εβδομάδες μάχεται σε όλα τα μέτωπα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Όπως είπα και χθες στην Βουλή, σε μια πιστεύω διαφωτιστική συζήτηση για όποιον την παρακολούθησε, μπορεί τώρα να διαθέτουμε περισσότερα μέσα, περισσότερο έμψυχο δυναμικό, καλύτερη προετοιμασία. Όμως ξέρουμε ότι η μάχη αυτή θα είναι πάντα δύσκολη, καθώς βιώνουμε ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και ξέρουμε ότι τα πράγματα κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν χειρότερα και όχι καλύτερα, με υψηλότερες θερμοκρασίες, περισσότερη ξηρασία, ισχυρούς ανέμους, η μορφολογία του εδάφους μας καθιστά σε πολλές περιπτώσεις την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, οπότε έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα δύσκολο καλοκαίρι. Στην αναμέτρηση αυτή είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες και οι αντιπάλληλες επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων ήταν οργανωμένες και αποτελεσματικές, ειδικά στην Ρόδο, όπου διοργανώθηκε από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, από το λιμενικό, μια εκένωση σχεδόν 20.000 πολιτών, αλλά κυρίως τουριστών. Όλη αυτή η διαδικασία διεξήχθη με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Γι' αυτό και πάλι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων μας, την ευγνωμοσύνη μας για όλες τις δυνάμεις της πρώτης γραμμής, του κρατικού μηχανισμού, αλλά κυρίως τους εθελοντές μας, οι οποίοι και στην Ρόδο έδειξαν εντυπωσιακή αυταπάρνηση. Ο Βασίλης Κικίλιας θα μας κάνει σε λίγο μία παρουσίαση, όχι τόσο της σημερινής εικόνας, αυτή είναι λίγο πολύ γνωστή, αλλά κυρίως των σχεδιασμών μας για την πολιτική προστασία του αύριο, με τους σημαντικούς πόρους, τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε. Όμως να επιμείνω ακόμα μια φορά στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας σήμερα. Οι επόμενες μέρες, ειδικά σήμερα, αύριο, η Πέμπτη, θα είναι δύσκολες μέρες. Μετά ελπίζω ότι οι συνθήκες θα μας βοηθήσουν περισσότερο και γι' αυτό και όλοι προφανώς παραμένουμε σε απόλυτη επιφυλακή. Να πω το προφανές ότι απέναντι σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρο ο πλανήτης, ειδικά θα έλεγα η Μεσόγειος, που είναι ένα hot spot για την κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει μία μαγική άμυνα. Αν υπήρχε, προφανώς θα την είχαμε εφαρμόσει. Αυτή η συντονισμένη δράση μπορεί να μετριάσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε με περισσότερες δυνάμεις, αλλά μεγαλύτερη έμφαση ακόμα στη διαλειτουργικότητα, στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, των αρμοδίων υπουργείων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι σε ένα βαθμό το έχουμε ήδη κατακτήσει. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και φυσικά στις δράσεις πρόληψης, οι οποίες και θα αποτελέσουν και το επίκεντρο του προγραμματισμού μας από εδώ και στο εξής. Όπως είπα, η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή κατέδειξε ότι ουσιαστικά αυτός είναι και ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος, αυτός δηλαδή τον οποίο ακολουθούμε. Ταυτόχρονα όμως, η κυβέρνηση δεν αμελεί όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά της. Σήμερα αναμένουμε να υπερψηφίσουμε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, όπως εξάλλου απαιτεί το Σύνταγμα, το πρώτο νομοσχέδιό μας για το δικαίωμα, τη διευκόλυνση πάνω, δεν είναι δικαίωμα, γιατί όποιος είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο έχει το δικαίωμα του να ψηφίζει, τη δυνατότητα ουσιαστικά να ψηφίζουν οι πολίτες του που κατοικούν στο εξωτερικό από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη εθνική, μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία λόγω των υπερβολικών κολλημάτων που αναγκαστικά ο προηγούμενος νόμος έθεσε, θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στις εκλογές χωρίς εμπόδια, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς
διακρίσεις σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Η πρώτη δοκιμασία αυτού του νέου συστήματος, η πρώτη ευκαιρία θα έλεγα, θα είναι στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Και αυτό φυσικά απαιτεί και μια συστηματική προετοιμασία από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς εκτιμώ ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους του εξωτερικού, και φυσικά και μια εκστρατή ενημέρωση πια. Έχουμε μήνες μπροστά μας για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτήν την εκλογική διαδικασία άρτια. Το δεύτερο νομοσχέδιό μας, με το καλό, ψηφίζεται μεθαύριο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο. Αύριο, σωστά. Αύριο. Ναι. Μεθαύριο είναι, έχουμε την ποινική του, του υγείας. Έχουμε μιλήσει για το νομοσχέδιο. Αυτό είναι σημαντικό, νομίζω εγώ, ότι ουσιαστικά υλοποιούμε το 50% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων με το πρώτο μας νομοσχέδιο. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στις αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, που πάλι γίνονται με μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Οριζόντιες αυξήσεις για όλους, αλλά στοχευμένες αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους με παιδιά, και φυσικά σημαντικές αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους, στους οποίους έχουμε αναθέσει ιδιαίτερες ευθύνες και αρμοδιότητες μέσα από τις θέσεις ευθύνης τις οποίες υπηρετούν. Πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για παραπάνω από 1.300.000 πολίτες με παιδιά. Νέα έκπτωση 10% στον ένφια για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους έναντι φυσικών καταστροφών. Μόνιμη πια οριστική απαλλαγή από κάθε συμμετοχή σε φαρμακευτικές δαπάνες για 200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι λάμβαναν το ΕΚΑΣ. Και βέβαια να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στη συνέχιση της προσπάθειας αντιμετώπισης της ακρίβειας, την επέκταση του Market Pass και για τους επόμενους μήνες, και βέβαια δύο παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τους νέους μας. Για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παίρνουν 150 ευρώ από το Σεπτέμβριο με τη μορφή ενός μόνιμου Youth Pass για δράσεις πολιτισμού αλλά και ταξιδιών, και τον διπλασιασμό, όπως έχουμε δεσμευθεί, του εξαιρετικά επιτυχημένου προγράμματος Σπίτι Μου, με στόχο 20.000 νέοι και νέα ζευγάρια να αποκτήσουν πια κατοικία μέσα από ένα στεγαστικό δάνειο, το οποίο θα εξυπηρετείται με μια δόση η οποία θα είναι αισθητά χαμηλότερη από ό,τι θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν σπίτι με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Μια ξεχωριστή μνήμα για τους ελέγχους όποιους κάνουμε, νομίζω αξίζει να την αναφέρουμε, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνεχίζοντας τη δουλειά η οποία έχει γίνει μέσα από τη ΔΜΕΑ, που ήταν μια πολύ επιτυχημένη μεταρρύθμιση. Επιβάλαμε σημαντικά πρόστιμα που ξεπερνούν κατά πολύ το 1.000.000 ευρώ σε επιχειρήσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που εμφάνιζαν παραπλανητικές εκπτώσεις. Θέλω να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, αλλά και κυρίως οι επιχειρηματίες, ότι θα είμαστε αμήλικτοι σε οποιαδήποτε παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, ειδικά σε συνθήκες ακρίβειας. Δεν θα σπεκουλάρουν κάποιοι πάνω στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε σήμερα μια παγκόσμια κρίση πληθωρισμού. Θέλω να θυμίσω ότι ήδη έχουμε νομοθετήσει το περιθώριο κέρδους, το οποίο παραμένει σταθερό. Και βέβαια να τονίσω και την πολύ μεγάλη έμφαση την οποία δίνουμε στην προστασία των εργαζόμενων. Το Υπουργείο Εργασίας και Επιθεώρησης Εργασίας έχει αυτή την εποχή πολύ δουλειά, ειδικά για την επιβολή του μέτρου απαγόρευσης εργασίας τις ώρες του καύσωνα. Τα παιδιά τα οποία δουλεύουν delivery σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Αποδείξαμε, και να το γνωρίζουν αυτό και οι εργοδότες, ότι η παραβίαση των όρων προστασίας των εργαζομένων θα επισύρει πολύ υψηλά πρόστιμα. Η πολιτεία ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό των εργαζόμενων, και αυτός ο εντατικός έλεγχος της αγοράς από το Υπουργείο Εργασίας και από την Επιθεώρηση Εργασίας θα συνεχιστεί με επιμονή και με διάρκεια. Το επόμενο θέμα μας θα είναι ο ετήσιος προγραμματισμός, η πρώτη συζήτηση την οποία θα κάνουμε για τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων, οι οποίες θα ξεπεράσουν τις 16.000. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι μια κατάκτηση για τη χώρα ότι ο προγραμματισμός αυτός γίνεται πια κεντρικά
και οργανωμένα, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση από επιμέρους ανακοινώσεις που γίνονται από τα Υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τονίσει ότι φέτος η προτεραιότητά μας θα είναι η υγεία, η μερίδα του λέοντος των προσλήψεων θα κατευθυνθεί προς τα εκεί. Οι γιατροί, κυρίως νοσηλευτές, στελέχοι του ΕΚΑΒ, έχουμε ήδη κάνει κάποια σημαντικά πρώτα βήματα για το οποίο θα μας μιλήσει ο Υπουργός στη συνέχεια, ενώ περισσότεροι από φοιτητές του Πανεπιστημίου θα αντληθούν από τη δεξαμενή του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα. Ο γραπτός διαγωνισμός που θυμίζω ότι είναι για πρώτη φορά φέτος τον Μάρτιο με σημαντική συμμετοχή. Κλείνω με δύο ακόμα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την συνεδρίασή μας. Επιλογές νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης θα τις εισηγηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, νέος πρόεδρος, νέος εισαγγελέας του Αριοπάγου, και τους στόχους όλων των πεδίων κυβερνητικής πολιτικής για το 2024, τους οποίους θα παρουσιάσει συνοπτικά ο Υπουργός Επικρατείας.